Έλα. Αυτό τον καιρό μιλάμε συνέχεια για μουντιάλ και κρασί. Ξέρω ότι σας το έχω πει και εγώ, το διαβάζετε γενικώς και ξέρω ότι το σκέφτεστε κιόλας. Κάποιοι από εσάς όμως νομίζω έχετε ένα δίλημα. Ναι, μουντιάλ και κρασί, αλλά τι κρασί, ελληνικό ή νοτιοαφρικάνικο για να ταιριάζει και με τη χώρα που το φιλοξενεί. Σας έχω λύσει και γι' αυτό. Ελληνικό κρασί από τη Νότια Αφρική. Και όχι ό,τι και ό,τι. Ελληνικό κρασί από παραγωγούς ηνοποιούς οι οποίοι είναι πραγματικά βραβευμένοι, διαλεγμένοι και ταγμένοι στην ποιότητα. Γεροβασιλείου και Τσακτσαρλής, βλέπει βιβλία χώρα, και ο Τάκης Σολδάτος, ο οποίος είναι ο τρίτος της παρέας. Τι σημαίνει αυτό? Το καταλάβατε. Escapades. Και αν δεν το καταλάβατε, θα τα δοκιμάσουμε τα κρασιά σήμερα μαζί για να δείτε περί τίνος πρόκειται. Είναι το τελευταίο project της Τριανδρίας, της Χρυσής Τριανδρίας του ελληνικού κρασιού, οι οποίοι έχοντας πλέον κατακτήσει την Θεσσαλονίκη, ο Γεροβασιλείου, την Καβάλα, ο Γεροβασιλείου με τον Τζακτσαρλί, και ψάχνοντας κάτι καινούριο, μεταφέρθηκαν πού, στο Στέλενμποσ της Νοτιού Αφρικής, σε έναν εκπληκτικό αμπελώνα, έφτιαξαν το ηνοποιείο τους εκεί και εδώ και κάποια χρόνια παράγουν κρασιά πραγματικά αξιώσεων. Ξεκίνησαν με μία πορεία η οποία ήθελε μικρά και σταθερά βήματα και κυρίως εξαγωγική δραστηριότητα σε Αμερική και Σκανδιναβία, αλλά η ελληνική αγορά τα ζητούσε γιατί πρόκειται για πραγματικά εξαιρετικά κρασιά. Και να λοιπόν που σήμερα, εν ώψη του Μουντιάλ κιόλας, έχουμε μία γκάμα από 5 ετικέτες, μία λευκή και 4 ερυθρές, για να δοκιμάσουμε παρέα. Πρόκειται για μονοπικιλιακά κρασιά, Escapades Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinotage, Σιράζ και Μερλό. Θέλετε να τα δούμε? Πάμε. Sauvignon Blanc Escapades 2009. Ένα τυπικό νεοκοσμήτικο λευκό από Sauvignon Blanc. Τι σημαίνει αυτό? Πράσινα, φρέσκα, όμορφα, πλούσια αρώματα. Ωραία οξύτητα, δροσιστικό κρασί, ελαφρύ, να το πίνεις και να χαίρεσαι. Προσέξτε, επειδή έχουν βάλει το χέρι τους δύο πολύ μεγάλοι Έλληνες ηνοποιοί, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι άτσαλο, είναι περίεργο, αρώματα αφύσικα, μιλάμε για ένα πολύ πολύ κομψό κρασί. Αν μάλιστα είχατε δοκιμάσει την πρώτη τους δουλειά σε αυτή την ετικέτα του 2007, θα σας τη θυμίσει και πραγματικά θα δείτε πόσο έχουν προχωρήσει έκτοτε. Για να το δούμε μαζί. Η μύτη είναι τυπική και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πράσινα αρώματα, εμένα μου βγάζει και λίγο πράσινη πιπεριά, μου βγάζει πράσινο κρεμμυδάκι, μου βγάζει γρασίδι, αλλά πάντα μετρημένα και πάντα κομψά. Στο στόμα. Απαλό, ελαφρύ, κομψό, όλα αυτά που σας είπα συνοχίζονται όμορφα. Οξύτητα, εξαιρετική. Διάρκεια, πάρα πολύ ωραία. Το αλκοόλ, στο 12,5%. Εξαιρετικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να το πιούμε ως aperitif, δηλαδή στο ξεκίνημα της βραδιάς μας. Μπορούμε να το πιούμε μαζί με φαγητά, συνοδεύοντας φαγητά τα οποία έχουν το πράσινο στοιχείο. Να σας πω κάτι. Μία μακαρονάδα με πέστο. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά. Ή ένα ψαράκι, ένα λαδερό, το οποίο έχει άνηθο, μαϊντανό, βασιλικό, ξέρετε, τα δικά μας τα μυρωδικά. Και από εκεί και πέρα, θέλετε ψαράκια, θέλετε θαλασσινά, θέλετε γαρίδες, θέλετε καραβίδες, οτιδήποτε τέτοιο, αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό κρασί το οποίο τη συνοδεύει. Sauvignon Blanc 2009 Escapades. Εις υγεία. Όπως ξέρουμε, οι χώρες του νέου κόσμου δεν έχουν μακρά παράδοση στο κρασί. Σίγουρα όχι όπως εμείς στον παλαιό κόσμο, που η παράδοση μας και η ιστορία μας στο κρασί μετράει αιώνες. Κατ' επέκταση λοιπόν, δεν έχουν δικές τους γηγενείς ποικιλίες. Συνήθως, όχι συνήθως, τον περισσότερο καιρό δανείζονται ποικιλίες από τη Γαλλία, από την Ιταλία και έτσι προχωράνε και κάνουν τα δικά τους βήματα. Η Νότιος Αφρική έχει μια διαφορά. Και αυτό γιατί στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, στο Πανεπιστήμιο του Στέλενμποσ, οι ακαδημαϊκοί επί της οινολογίας τότε έκατσαν και έφτιαξαν μία ποικιλία την οποία ήθελαν να της δώσουν την εθνικότητα την νοτιοαφρικάνικη. Διασταύρωσαν λοιπόν τις δύο ποικιλίες, το Σανσό και το Πινό Νουάρ, και έφτιαξαν το Πινοτάζ. Το Πινοτάζ είναι μία ποικιλία ερυθρή δύσκολη. Δεν είναι ένα κρασί το οποίο είναι πάντα φιλικό και όμορφο και γευστικό και καθημερινό, γι' αυτό και πολλοί οινοποιοί
καμιά φορά δεν τα πολύ καταφέρνουν όταν προσπαθούν να ενοποιήσουν πινοτάζ. Αυτό δεν σημαίνει στην περίπτωση του Escapades. Και ο Βασιλείου και Τσαξαρλής έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν φτιάξει ένα κρασί το οποίο είναι πολύ πικάντικο, πολύ ιδιαίτερο για πολύ ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς. Ελάτε να το δούμε. Η μύτη του είναι πολύ ιδιαίτερη, πολύ περίεργη, πολύ βαθιά. Έχει κάποια πικάντικα στοιχεία. Έχει κάποια στοιχεία που παραπέμπουν σε βοτανικά μυρωδικά. Βγάζουν δέρμα, βγάζουν καπνό, γενικά σου εξάπτει τη φαντασία. Το βαρέλι, η χρήση του βαρελιού, έχει δώσει μια όμορφη καπνίλα. Αυτό αναδεικνύει περισσότερο τα αρώματα του φρούτου. Από εκεί και πέρα. Στο στόμα κάθεται πολύ όμορφα. Μας βγάζει ωραία οξύτητα. Οι τανίνες του είναι πολύ εξευγενισμένες. Κρατάει πολύ στο στόμα. Το αλκοόλ του, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι στο 13,5. Και έχει μια πολύ όμορφη διάρκεια. Είναι ένα κρασί το οποίο μας δείχνει ότι ακόμα έχει χρόνο να κάτσει, αν θέλουμε να το κρατήσουμε. Αλλά αν θέλουμε να το απολαύσουμε άμεσα, μπορούμε. Ακόμα και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Τι σημαίνει αυτό? Κρέατα. Barbecue. Και μάλιστα κανένα περίεργο κρέας. Καμιά πάπια, κανένας κόκορας, καμιά πέρδικα, δηλαδή κάποιο σκουρόχρωμο, κάποιο περίεργο κρέας, εδώ θα δέσει τέλεια. Pinotage Escapades 2007, ένα κρασί το οποίο, αν είστε φίλοι της ποικιλίας αυτής, νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσει απόλυτα. Αν δεν είστε, αξίζει πραγματικά να το πάρετε ως ευκαιρία να τη δοκιμάσετε.